Μα πάμε στο σύμβουλο σπουδών, τον κύριο Χρήσανθο Σαββίδη. Κύριε Σαββίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους διαδέσεις. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, απασχολεί αρκετό κόσμο και τα παιδιά που θα φύγουν για σπουδές, αλλά και τους γονείς τους. Αν μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης και τι αλλάζει σε κάθε περίπτωση. Καταρχάς να πούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζει τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν το 2021. Όσα παιδιά ήδη σπουδάζουν ή τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν το 2020 το Σεπτέμβρη θα απολαμβάνουν του δανείου, όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, είτε είναι 3 χρόνια είτε είναι 4 χρόνια. Κύριε Σαββίδη μου, αν θέλετε σηκώστε το τηλέφωνο, να μην σας ενοχλεί και εσάς, να κάνουμε μια κουβέντα, να σας ακούσουμε λίγο, για να μην σας ενοχλεί που σας τυπάνε. Ωραία. Τώρα μας ακούτε? Πολύ ωραία, ναι. Πάμε. Τώρα, όσο αφορά την διάκριση η οποία υφίστανται οι μαθητές μας, τα αγόρια, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς γονείς. Α, λέτε, οι φοιτητές που θα γραφτούν Σεπτέμβρη τώρα, είναι μια χαρά. Αλλά τα παιδιά θα πάνε στρατό, θα γραφτούν ύστερα από ένα χρόνο, δεν ξέρουμε τι τιμές θα βρουν. Ακριβώς, και αυτό είναι μια σοβαρή διάκριση που θα πρέπει το ίδιο μας το κράτος, αν μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Θέλω να είμαι δίκαιος. Θα δούμε την πραγματική εικόνα, το τι μέλει γενέστε όσο αφορά τα δίδακτρα τον επόμενο μήνα. Γιατί τα πανεπιστήμια από μόνα τους θα εφαρμόζουν την πολιτική τους όσο αφορά το ύψος διδάκτρων, όπως ισχύει με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπου το κάθε πανεπιστήμιο έχει το δικά του δίδακτρα ανακλάδου σπουδών. Για παράδειγμα, ένα μεταπτυχιακό στην νομική στο LLM μπορεί να το βρει από τις 4.500 μέχρι και τις 20.000. Η δική μου η εκτίμηση και διέστηση μέσα από τις καθημερινές επαφές, εγώ δεν αναμένω δραματική αύξηση των διδάκτρων. Και απέναντίας, από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, είδαμε κάποια καινούργια δεδομένα. Ποια δεδομένα? Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο του Essex, για παράδειγμα, ήρθε και είπε ότι όσα παιδιά θα έχουν μια βαθμολογία πάνω από 18, θα τους παραχωρεί υποτροφία 7.000 στερλίες όλα τα χρόνια φοιτητής. Άρα βλέπουμε ήδη κάποια πανεπιστήμια να ήταν έτοιμα από καιρό και να έχουν τροχιοδρομήσει την πολιτική την οποία θα ακολουθήσουν στην περίπτωση που δεν θα υπήρχε το δάνειο. Αλλά για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του Αυγούστου για να έχουμε πραγματική εικόνα το τι μέλει γενέσει όσο αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021. Κύριε Σαββίδη, μπορούμε να εξηγήσουμε τι ισχύει σήμερα σε σχέση με τα δίδακτρα και γιατί από εδώ και πέρα τους δίνει το δικαίωμα να μπορούν να τα αυξήσουν ή να χρεώσουν οτιδήποτε τιμές? Δηλαδή, τι είναι αυτό που αλλάζει? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής, εκείνο το οποίο υφίστατο μέχρι στιγμής, ερχόταν στο Student Finance και παραχωρούσε το δάνειο σπουδών 9.250 στερλίνες, το οποίο κάλυπτε τα δίδακτρα. Υπήρχε ένα flat fee όσο αφορά τα δίδακτρα και το δάνειο το συγκεκριμένο κάλυπτε τα δίδακτρα όλα τα χρόνια φοίτησης. Υπήρχε ένα μικρό επιτόκιο το οποίο χρεωνόταν ο μαθητής από την ημέρα που αποφοιτούσε από το πανεπιστήμιο. Αλλά θα έπρεπε να βρει ένα ελάχιστο εισόδημα για να αρχίσει η αποπληρωμή. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να έχει βρει δουλειά γύρω στις 23.000 ευρώ για να μπορέσει να αρχίσει η αποπληρωμή. Εάν δεν έβρισκε αυτό το ελάχιστο εισόδημα, δεν είχε καμία υποχρέωση να το πληρώσει. Και για να είναι ο γύρω πιο χειροπιαστός, αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Κημήτρης αποφύτησε και τα επόμενα 5 χρόνια δεν βρει 23.000 ευρώ εισόδημα, δεν θα πληρώνει το παραμικρό. Αν το έκτο έτος από την ημέρα αποφύτησης βρήκε εισόδημα 24.010 ευρώ, θα πληρώνει 8 ευρώ το μήνα. Αν το 28ο έτος βρήκε δουλειά με 60.000, θα πληρώνει 300 ευρώ το μήνα. Και λέει, after 30 years, any outstanding balance will be right and offer repay me gusto. Δηλαδή στα 30 χρόνια, εάν δεν έχει πληρώσει καθόλου ή έχει πληρώσει μερικώς, το δάνειο αυτό διαγράφεται. Γι' αυτό πάρα πολλά παιδιά όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν πληρώσει το παραμικρό σεν
πίσω στο Student Finance, γιατί δεν έχουν βρει το ελάχιστο εισόδημα. Άρα, επίσης, για το θέμα των διδάκτρων, να περιμένουμε να δούμε. Όμως το δάνειο καταργείται, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σωστά. Και να πούμε ότι το δάνειο ισχύει και για τα παιδιά που θα πάνε φέτος σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Και εκεί υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Τους δίνουν περίπου 11.222 στερλίνες, 13.000 ευρώ, cash in hand, στο χέρι. Άρα και το οποίο θα έλεγα, όσα παιδιά μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία του δανείου φέτος, ας το πράξουν. Όσο αφορά το τι με λιγενέσαι με τα δίδακτρα, θα περιμένουμε μέχρι τέλος του Αυγούστου για να ξεκαθαρίσει η εικόνα. Έχω μια κρυφή ελπίδα ότι λόγω του ότι είναι μια βαριά βιομηχανία η εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα δούμε κινήσεις προς την κατεύθυνση είτε των υποτροφιών ή ακόμα μέσα του Commonwealth, μέσα της κοινοπολιτείας, να δούμε μια διαφορετική πολιτική. Το γεγονός είναι ότι δεν θα υπάρχει το δάνειο σπουδών και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν κάνει αμφισβήτηση. Γιατί να τα αυξήσουν όμως τα δίδαχτρα, κύριε Σαββή, τους συμφέρει? Αφού ξέρουν ότι θα χάσω μία πισίνα πελατών, γιατί χάνουν και το δάνειο, άμα τους αυξήσω και τα κίνητρα, δυσκολεύω ακόμα περισσότερο το να έρθουν κοντά μου. Ειδική, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μιλούμε για χιλιάδες Ευρωπαίους φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό και εγώ δεν αναμένω την οποιαδήποτε δραματική αύξηση. Εγώ υπάρχει και η ελπίδα ότι κάποια πανεπιστήμια με την πολιτική ή συνδυασμό με των υποτροφιών να δούμε και πιο φτηνά δίδακτρα. Όλα αυτά όμως είναι υποθετικά. Γι' αυτό είναι καλά να περιμένουμε ακόμα ένα μήνα και θα ξεκαθαρίσει. Το γεγονός είναι ότι τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν τώρα τον Σεπτέμβρη έχουν το δάνειο στα χέρια τους. Ήδη πολλά παιδιά έχουν κάνει αιτήσεις και έχουν πάρει τις εγκρίσεις. Και πριν λίγες μέρες έχει ανοίξει η διαδικασία των αιτήσεων για τους μεταπτυχιακούς. Άρα αυτοί που είναι μέσα στα πανεπιστήμια και αυτοί που θα εισαχθούν, βεβαίως και θα απολαμβάνουν το δανείο. Το άλλο σημαντικό είναι ότι έχουν αποφασίσει να μην αλλάξουν τα κριτήρια εισοχής, γιατί δεχόμαστε καθημερινά. Θα γίνει πιο δύσκολη η πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Το λέω εφθασώς. Όχι. Τα κριτήρια που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής, είτε μέσω A-levels ή με ένα κούτερα απολυτήριο, όπως το λένε οι Άγγλοι, με ένα καλό απολυτήριο, τότε θα μπορούν τα παιδιά μας να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη θέση στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπατε να βρεθούν λύσεις για τους στρατιώτες. Τι λύσεις όμως μπορούν να βρεθούν, κύριε Σαββίδη? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση και την Βουλή. Μπορεί να προχωρήσει στην παραχώρηση για αυτή τη γενιά των ανθρώπων, για παράδειγμα, ένα άτοκο δάνειο για τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν φέτος το χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως αντιστάθμισμα του ότι δεν θα μπορούν να πάρουν το δάνειο. Άρα, μιλούμε για περίπου γύρω στα 700 αγόρια με 800 αγόρια τα οποία χάνουν αυτό το δικαίωμα λόγω του ότι θα πάει φαντάρος. Άρα αυτά τα 700-800 παιδιά ίσως να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο, με την παραχώρηση δανείου χωρίς επιτόκιο, να μπορέσουν να μεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία. Θα ήταν μια λύση να πάνε να γραφτούν να πάρουν το δάνειο και ας πάνε του χρόνου? Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Επειδή δεχόμαστε καθημερινά το ερώτημα αυτό, αν κάνω την εγγραφή. Μα δεν μπορεί να κάνει την εγγραφή αν δεν παρευρεθεί στο πανεπιστήμιο. Άρα το δάνειο θα το πάρει όταν και εφόσον έχει φυσική παρουσία, κανονική πίτη στο πανεπιστήμιο. Έστω και αν έκανε την αίτηση για εγγραφή προηγουμένω, εάν δεν ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά με κανονική πίτηση, δεν θα το δικαιούσει. Μάλιστα. Κύριε Σαββίδη, ευχαριστούμε.